Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών στον Πειραιά με τον ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, να σπάει κάθε ρεκόρ σε σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του Πειραιά νικητή, καθώς συγκέντρωσε 15.816 σταυρούς, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ του από τις εκλογές του 2014 ήταν 14.010 σταυροί. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και ιδιαίτερα ευτυχισμένοι για μια μεγάλη νίκη, για μια νίκη όλων των Πειραιωτών, για ένα Πειραιά νικητή, για ένα Πειραιά που θα μας κάνει όλους περήφανους. Ο συνδυασμός του Πειραιά νικητή με το 45,33% που έλαβε την πρώτη Κυριακή εξέλεξε 22 δημοτικούς συμβούλους. Στις επόμενες θέσεις συναντάμε Αγραπίδης Χρήστος, Καρίδης Δημήτριος, Ζηλάκου Χάρης, Δούνια Νόνη, Βοηδονικόλας Ιωάννης, Ζαρακέλη Ανδριάννα. Οι δημότες του Πειραιά έδωσαν στη Δημοτική Αρχή την ευθύνη της διοίκησης της πόλης για τα επόμενα 4 χρόνια, αναγνωρίζοντας την προσφορά του. Ο Πειραιάς νικητής μπορεί να κέρδισε μια ακόμα αναμέτρηση, αλλά κερδισμένη είναι η πόλη του Πειραιά. Επίσης εκλέχτηκαν οι Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αβραμίδης Τάκης, Γλύκα Χαρβαλάκου Νανά, Καλογερό Γιάννης Παναγιώτης, Νικοπολίδης Αντώνης, Καρακατσάνη Αντωνία, Νταϊφά Ειρήνη. Οι πολίτες αναγνώρισαν το έργο της διοίκησης Μόραλη και την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη μεταμόρφωση του Πειραιά με σημαντικά έργα ανάπλασης, με ιστορικά μνημεία, με κοινωνική προσφορά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη καθώς χτυπήθηκαν από την κρίση. Μαρκαριάν Τάσος, Ρέπας Παναγιώτης, Βουράκης Ιωσήφ, Σιγαλάκος Κυριάκος, Μανολάκος Λεωνίδας, Καψοκόλης Γρηγόριος, Τουμαζάτου Γερασιμούλα Αλεξάνδρα, Τζεφεράκος Αλέξανδρος. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του την 1η Σεπτεμβρίου και η θητεία του θα είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2023.